Κυρίε και κύριοι, καλησπέρα. Καθημερινά ακούμε για ποινέ χάδι σε σοβαρέ υποθέσει που αφορούν τροχιά δυστυχήματα. Ένα άλλο θέμα που προκαλεί, που αναστατώνει την κοινωνία μα αυτέ τι μέρε, είναι το ζήτημα των μικροφυρετών, οι οποίοι καταλήγουν καθημερινά στη φυλακή για ποσά 100, 200 και 300 ευρώ. Ποιο και, και πώ καθορίζονται οι ποινέ σε αυτέ τι υποθέσει, φιλοξενούμενο στο στούντιο του Σίγμα Live είναι ο νομικό για ποινικέ υποθέσει, Βασίλη Μπίσα, ο, ο οποίο θα μα δώσει απαντήσει στα θέματα που προαναφέραμε. Σα καλωσορίζω στο στούδιο Σίγμα yes. Ο κόσμο καθημερινά, κύριε Μπίσα, εκφράζει δυσαρέσκεια σε θέματα σχετικά με ποινέ χάδι που αφορούν τροχέ παραβάσει, τροχέα δυστυχήματα, χωρί να γνωρίζει ποιο ορίζει αυτέ τι ποινέ. Τι λέει ο νόμο για αυτέ τι υποθέσει, Υπάρχουν νόμοι, ταρήφε, συσσαγωγικά, ε, ανεξαρτήτω αν διαφέρουν υποθέσει μεταξύ του. Να σα πω, ε, νόμοι, ταρήφε δεν υπάρχουν. Ε, μπορεί να υπάρχουν κατά κάποιο τρόπο ποινέ ταρήφε και να διευκρινίσω τι εννοώ. Ε, επειδή αναφερθήκατε σε τροχαία ε, αδικήματα, τα τροχαία αδικήματα είναι ένα έμβρο μεγάλων των αδικημάτων που αφορούν τροχέ παραβάσει. Συγκεκριμένα για δυστυχήματα. Ναι. Τώρα, αν αφορά δυστυχήματα από αμέλεια οδηγών, τότε η κάθε υπόθεση θα κρυθεί με τα δικά τη περιστατικά και τα δικά τη γεγονότα. Και εννοώ. Εάν σε ένα δυστύχημα υπάρχουν σοβαρές ε, ζημιές, σοβαροί τραυματισμοί ε, στο θύμα, τότε ναι, εννοείται ότι η ποινή που θα επιβληθεί από το δικαστήριο θα είναι μεγαλύτερη από ένα δυστύχημα το οποίο δεν προκάλεσε μόνιμες ζημιές, δεν προκάλεσε μόνιμους τραυματισμούς. Εάν όμως τώρα επεκταθούμε και στα δυστυχήματα τα οποία προκαλούν δυστυχώς ε, απώλεια ανθρωπίνων ζώων, ε, τότε εκεί... Ο νόμο προβλέπει μέχρι 4 χρόνια φυλάκιση. Είναι ο... το μέγιστο δηλαδή 4 χρόνια. Το μέγιστο όπω υπάρχει τώρα ο νόμο με το άρθρο 210 του ποινικού κώδικα είναι μέχρι 4 χρόνια φυλάκιση και ορίζεται από τον... από τον ποινικό κώδικα. Το δικαστήριο μπορεί να επιβάλλει ποινή φυλάκιση μέχρι 4 χρόνια αναλόγω των γεγονών τη υπόθεση αλλά και των προσωπικών περιστάσεων του παραβάτη. Συνήθω. Ε... Πόσα χρόνια ε, ορίζει το δικαστήριο. Κοιτάξτε να σας πω, δεν υπάρχει, δεν υπάρχει από το δικαστήριο μία συγκεκριμένη ποινή ή έναν εύρος που κυμαίνεται. Μόνο να σας πω ότι κάποιες αποφάσεις από το, από, από ε, ε, δικαστήριο της Κύπρου έχουν θέσει τη γραμμή ότι εκεί όπου υπάρχει στοιχείο αδιαφορία από τον παραβάτη οδηγών ε, για την ασφάλεια των άλλων προσώπων που χρησιμοποιούν τους δρόμους, τότε η επιβολή ποινή φυλάκιση πρέπει να είναι επιβεβλημένη αλλά και σε έκταση. Δηλαδή να μην είναι ούτε κάποιοι μήνε, ε, ούτε να υπάρχει πιθανότητα αναστολή τέτοια ποινή φυλάκιση, αλλά η ποινή φυλάκιση να είναι άμεση και σε έκταση. Τώρα, υπάρχουν και περιπτώσει όπου η αμέλεια συνίσταται σε μια στιγμή αναβλεψία. Ε, που εκεί το ανώτατο δικαστήριο έχει αφήσει λίγο πιο χαλαρόν ε, Τι ε, γραμμέ ώστε το πρωτόδικο δικαστήριο να μπορεί να επιβάλλει χαμηλότερη ποινή όσον αφορά την έκταση τη ποινή φυλάκιση ή ενδεχομένω και την αναστολή αυτή τη ποινή. Μάλιστα. Νομιάξει το θέμα αυτό τη τροποποίηση του ποινικού κώδικα με στόχο την αύξηση των ποινικών ε, των ποινών για πρόκληση θάνατου λόγω οδήγηση ε, υπό την εμπειρία ναρκωτικών ε, το συζήτησε η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Νομικών στι 20 Απριλίου του 2016. Ε, συγκεκριμένα ο Υπουργό ε, ε, ο Ιονάς Νικολάου, δήλωσε πω τα δικήματα αυτά τιμωρούνται με ποινή φυλάκη μέχρι τις 4 χρόνια Μάλιστα. και η προσπάθεια τώρα είναι να γίνουν μέχρι 10 χρόνια. Μάλιστα. Ε, είναι ένα σημείο αναφοράς αυτό και με τροχιά δυστυχήματα όπως αυτόν του Στεφάνου Γεωργίου στον εναέριο προσφατά στη Λεμεσό, το οποίο ε, ίσω και να πάει για ανθρωποκτονία ο κατηγορούμενο. Είναι, εντάξει, είναι μια καλή τροποποίηση. Δεν ξέρω κατά πόσο θα γίνει βέβαια και σύντομα. Να κοιτάξτε, α πω. Ε, είναι επιβεβλημένο νομίζω να γίνει αυτή η τροποποίηση. Καθότι δυστυχώ ο ποινικό μα κώδικα όπω είναι αυτή τη στιγμή. Ναι, γίνονται κάποιε τροποποιήσει ε, που είναι και πρόσφατε πάνω σε συγκεκριμένα δικήματα. Όμω, ε, να σα πω το παράλογο το, συ, του, συ, του συγκεκριμένου θέματο είναι ότι η απώλεια ζωή λόγω αμελή απερίσκεψη πράξη που αφορούν και τα δυστυχήματα είναι μέχρι 4 χρόνια φυλακή. Ενώ υπάρχει το άρθρο 265 του ποινικού κώδικα, το οποίο κάνει αναφορά πάνω σε κλοπή ζώων, που η ποινή φυλάκιση που επιβάλλεται είναι μέχρι 5 χρόνια. Δηλαδή, έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτό είναι το παράλογο του ποινικού κώδικα που η κλοπή ζώου που το 1960 1962. <συλίξε> Θεωρείται ακριβώ το μεταφορικό μέσο και η περιουσία τη οικογένεια. Και μέχρι σήμερα αυτό το πράγμα δεν έχει τροποποιηθεί. Έχει όμω ε, τεθεί στο τραπέζι για να τροποποιηθεί, βασικά ναι. να, να σβηστεί τέλο πάντων αυτό ο νόμο, γιατί πλέον δεν υφίσταται <laughs> <ομίζω, laughs> εν κινδύνο. Ω ε, μέσο ε, μεταφορά. Έχετε δίκιο. Δεν, δεν γνωρίζω κατά πόσον υπάρχει το θέμα να διαγραφεί. Αυτό το άρθρο το συγκεκριμένο όμω, αυτό που μπορώ να σα πω είναι ότι γίνεται μεγάλη συζήτηση για αύξηση, όπω έχετε σωστά αναφέρει, τη έκταση τη ποινή φυλάκιση που πρέπει να επιβάλλεται για το άρθρο 210, που προνοεί μέχρι 4 χρόνια ποινή φυλάκιση σήμερα. Μάλιστα. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι οι πρόσωπο κρατήσει. Με ποια κριτήρια αποφασίζονται τα διατάγματα πρόσωπο κρατήσει. Okay. Η προσωποκράτηση, το διάταγμα προσωποκράτησης όπως ε, το γνωρίζουμε είναι διάταγμα το οποίο περιορίζει την ελευθερία ενός ατόμου. Τη συνταγματική του ελευθερία. Ε, τώρα αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι για να ε, εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησης από το δικαστήριο δεν χρειάζεται να υπάρχει πέραν πάση λογική αφιβολίας ενοχή ή ανάμειξη του υπόπτου προσώπου δεν είναι όπως το ποινικό δικαστήριο πρέπει να καταλήξει σε, ε, σε απόφαση πέραν πάση λογικής Είναι τέσσερα τα κριτήρια για διάταγμα προσωποκράτησης. Είναι να υπάρχει μαρτυρία ότι έχει διαπραχθεί αδίκημα, να υπάρχει μαρτυρία ότι ο ύποπτο που είναι ενώπιον δικαστηρίου συνδέεται εύλογα με το διαπραχθέν αδίκημα, οι ανακρίσει τη αστυνομία να μην έχουν περατωθεί και επίση να είναι αναγκαία η κράτηση των τέταρτων κριτηριών για διευκόλυνση των αστυνομικών ανακρίσεων, δηλαδή η καταστροφή τεκμηρίων. Βασικά, πιστεύω. κρίνεται ανάλογα με την υπόθεση, η αστυνομία κρίνει μαζί με ναι. το δικαστήριο ότι θα χρειαστούμε τρει μέρε για να την, δια, Διαλευκάνουμε την υπόθεση για στοιχεία. Ε, σε περίπτωση που δεν βρει η αστυνομία κάποια στοιχεία εντό των ημερών, ο κρατούμενο αφήνεται ναι. ελεύθερο. Ναι, και όταν το δικαστήριο θα εκδώσει διατάγμα προσωποκράτηση, πάντα να στο τέλο ότι σε περίπτωση που οι αστυνομικέ ανακρίσει περατωθούν πριν τι 8 μέρε ή τι 6 ή το, το, χρονικό διάστημα που θα εκδώσει, τότε ο ύποπτο θα πρέπει να αφαιθεί ελεύθερο. Ε, σε περίπτωση όπω ε, ξανααναφέρομαι στο τροχέο του ένα αερίου με τον ναι. Στέφανο του Γεωργίου, ο κρατούμενο ήταν στο νοσοκομείο και ε, του έγιναν κάποιε εξετάσει, mm -hmm. οι οποίε περιμέναν τα αποτελέσματα. Ε, εάν σε περίπτωση περιμένουμε περιμένουμε αποτελέσματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να βγουν σε δύο-τρει μέρε, και η προσωποκράτηση λέει ότι σε τρει μέρε, αν δεν βρείτε στοιχεία, ο κρατούμενο αφήνεται ελεύθερο. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει, Δηλαδή είναι σε εξέλιξη. Περιμένουμε αποτελέσματα. Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτέ τι περιπτώσει. Κοιτάξτε, δεν μπορείτε. Αυτά τα τέσσερα κριτήρια που έχω αναφέρει προηγουμένω. Ε, πρέπει να σα πω ότι πρέπει να υπάρχουν σωρευτικά και όχι απομονωμένα το καθένα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχουν και οι τέσσερι προποθέσει. Άρα, εάν απλά περιμένουμε να βγει με ένα αποτέλεσμα από έναν κλάδο τη αστυνομία, παράδειγμα, ή μια έκθεση ενό εμπειρογνώμονα, δεν μπορεί να στερά την προσωπική ελευθερία του άλλου μέχρι να βγει κάποιο αποτέλεσμα. Γιατί τίθεται και το εξή ερώτημα. Εάν μόνο αυτόν έχει απομείνει από την αστυνομία, τότε ο ύποπτο μπορεί να επηρεάσει αυτήν την έκθεση ή μπορεί να καταστρέψει αυτό το δεκμήριο προφανώς και όχι γιατί είναι κάτω από τον έλεγχο των αρχών της δημοκρατίας έτσι Μάλιστα. Ε, ένα άλλο θέμα το οποίο ε, είναι μίζων στην εποχή μας και απασχολεί την κοινωνία είναι το θέμα των μικροφιλετών που καθημερινά καταλήγουν στη φυλακή για μικρά ποσά των 50 ευρώ, 200 ευρώ και 300 ευρώ τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις ε, να σα πω: Οι μικροφυλέτε μπορεί να είναι κάποια ποινική υπόθεση από τι κοινωνικέ ασφαλίσει. Επειδή δεν έχουν καταβάλει τι κοινωνικέ ασφαλίσει είτε των εργοδοτουμένων του, είτε των ιδίων, ή μπορεί να είναι μια εταιρεία και να είναι διευθυντή, μπορεί να αφορά ποινική υπόθεση με το, το ΦΠΑ. Ε, σε αυτέ τι περιπτώσει, τι γίνεται όταν εκδοθεί ένα ένταλμα εναντίον σου ή μια απόφαση, ειδικά σε ποινική υπόθεση και δεν μπορεί να καταβάλει αυτόν. Αυτή την ποινή, τότε εκδίδεται ένταλμα σύλληψη. Ε, οπότε σε αυτή την περίπτωση η αστυνομία είναι υποχρεωμένη να εκδώσει το ένταλμα σύλληψη και να συλλάβει τον άλλον και να τον οδηγήσει δυστυχώ στι κεντρικέ φυλακέ. Ε, ακούγεται παράλογο για το τέτοια μικρά ποσά να καταλήγουν στι φυλακέ και είναι καθημερινότατα πλέον στον τόπο μα, τα ακούμε μέσα και από τα μαζική ενημερωσή. Όμως είναι με αυτόν τον τρόπο που καταλήγουν ε, στις κεντρικέ φυλακές, για αυτά τα μικρά ποσά. Παρ' όλα αυτά όμω, βλέπουμε ότι προσπαθεί και η κοινωνία να βοηθήσει και πολλές φορές και ο Γενικός Ισανγκελέας ε, δίνει την ευκαιρία σε αυτούς τους μικροφιλέτες να πληρώνουν με δόσεις αυτά τα ποσά για να μην στερούνται την ελευθερία τους για αυτά τα πράγματα τα οποία... Άρα στην ουσία δεν... Ουσιαστικά το δικαστήριο δεν, απο... δεν σου λέει θα πας φυλακή για 50 ευρώ. Σου δίνει την ευκολία να μπορεί να πληρώσει και με δόσεις και αν αδυνατείς να πληρώσει και με αυτόν τον τρόπο, ε, τότε εξαντλείται το περιθώριο ναι. και Φυσικά... καταλήγει στη φυλακή. Φυσικά... Γιατί έχουμε πάρα πολλέ περιπτώσει. Ε, δεν ξέρω κατα πόσο δεν μπορούν, ε, δεν έχουν οικογένειε κάποιοι να του στηρίξουν οικονομικά. Ε... Ή οτιδήποτε είναι λυπηρό πραγματικά να καταλήγουν στη φυλακή για τέτοια ζητήματα. Κοιτάξτε, το, το δικαστήριο μπορεί να εκδώσει και μια απόφαση με αναστολή εκτέλεση τη. Μπορεί σε κάποιε περιπτώσει και έξι μήνε, μπορεί και δύο μήνε και τρει μήνε. Οπότε αν, το δικαστήριο δεν είναι τιμωρό κάποιου που έχει δυστυχώ διαπράξει αυτόν το. Α το πούμε ένα δίκημα γιατί στι μέρε μα και με, αυτή, με, την οικονομική κρίση, όπω έχει περιέλθει ο τόπο, δεν, δεν φταίνε οι ήδη που έχουν καταλήξει σε αυτά τα πράγματα πολλέ φορέ. Οπότε αν και το δικαστήριο είναι κοντά σε αυτού του ανθρώπου να του βοηθήσει. Εξού και εκδίδει κάποιε φορέ τι αποφάσει του με αναστολή για κάποια χρονική περίοδο για να δώσει την ευκαιρία στον κατηγορούμενο ή στον εναγόμενο να καταβάλει το χρέο του. Είτε στην κοινωνία είτε στον αντίδικο του. Όλα αυτά τα ζητήματα που συζητήσαμε εν μεταξύ είναι ζητήματα που βλέπει ο κόσμο καθημερινά στα μέσα μαζική ενημέρωση και λέει αυτό έχει μέσο και έχει, φάει, έχει, κάνει, έχει προκαλέσει τέτοια ζημιά ή σκότωσε έναν άνθρωπο κτλ. Και, και έχει φάει μόνο δύο χρόνια φυλακή. Είναι καλό που σχολιάσαμε και συζητήσαμε αυτά τα ζητήματα. Φυσικά. Ε, Επίση, ένα άλλο φαινόμενο το οποίο είναι καινούριο για, για την Κύπρο, ε, θεωρητικά καινούριο, ε, είναι τα θέματα με τα ζώα, κακοποίηση κακοποίησει ζώων. Μάλιστα. Τα οποία τώρα ναι. αναλαμβάνει και ο νόμο ε, αυτέ τι καταστάσεις, είναι πιο σφιχτά τα πράγματα κατηγορούνται, Μπορεί να κατηγορηθούν για τρομερή κακοποίηση ζώων, μέχρι και θανά, θανάτωση και οι ποινέ ακούγονται χάδι. Δηλαδή, πραγματικά, δύο μήνε φυλακή. Τι προάλλε, δύο μήνε γιατί ο άλλο ε, έδισε το ζώο στο αυτοκίνητο και το δωλό είναι στον δρόμο, ε, το σκότωσε και έχει φάει μόνο δύο μήνε. Και με αναστολή. Για να είμαι, θα το έλεγα τώρα για να είμαι πιο ακριβή. <laughs> ήταν και με αναστολή ποινή φυλακή. Ναι. Και τι εννοούμε με αναστολή, αν σε, αν σε μια περίοδο τριών χρόνων διαπράξει ξανά τη ίδια φύση αδικήματα ή σοβαρά αδικήματα, ε, υπάρχει ε, μετρά άμεσα η ποινή φυλακή που έχει βάλει ο δικαστήριο των δύο μηνών στην προκειμένη. Ε, τώρα, υπάρχει μια απόφαση του πρωτόδικου δικαστηρίου που έχει επιβληθεί αυτή που αναφέρατε, δύο μήνε με αναστολή. Δεν γνωρίζω ακριβώ τα γεγονότα πώ έχουν αναφερθεί, γιατί πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο δικαστηριο το δυο μηνων στην προκειμενη τωρα υπαρχει μια αποφαση του πρωτοδικου δικαστηριου που εχει επιβληθει αυτη που αναφερατε δυο μηνε με αναστολη δεν γνωριζω ακριβω τα γεγονοτα πω εχουν αναφερθει γιατι πρεπει να γνωριζουμε οτι ο τροπο που θα εκτεθούν και τα γεγονότα ενώπιου δικαστηρίου από την κατηγορούσα αρχή, αλλά και από την υπεράσπιση, είναι το α και το ω στην επιβολή τη ποινή. Οπότε αν κάθε υπόθεση θα κρυθεί με τα δικά τη περιστατικά. Συμφωνώ μαζί σα ότι υπάρχουν αρκετέ υποθέσει με κακοποίηση ζώων και αυτό που πιστεύω δεν είναι ότι τώρα έχουν ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει η κακοποίηση. Από πάντα υπήρχε, απλά τώρα έχουν γίνει ε, πιο, πιο σκληρός, μπορώ να πω, είτε ο νόμος, είτε πλέον καταγγέλλονται αυτά τα πράγματα για τον λόγο ότι υπάρχουν και αρκετέ ε, μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί οι οποίοι έρχονται στην αντίληψη μα από τα δικαστήρια που προωθούν την καταγγελία ε, για κακό των ζώων στην αστυνομία. Μάλιστα, άρα ε, υπάρχει, αν γνωρίζετε, επιτάπητο και αυτό το θέμα, δηλαδή να αυξηθούν οι ποινέ για να παραδειγματιστούν, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που λένε «Εντάξει, δύο μήνες τώρα σιγά και με αναστολή. αν διαπράξει το δύο καπούρη, και ή τη σε φύση τρία χρόνια, δεν με νοιάζει. Δεν θα παραδειγματιστούν, θεωρώ προσωπικά, δεν θα παραδειγματιστούν οι ναι. αν βλέπει δύο μήνε ποινή. Ενώ αν δει μια ποινή που θα επιβληθεί σε κάποιον, οποία λέει δύο χρόνια φυλακή, τρία χρόνια φυλακή, γιατί σκότωσε ένα σκύλο, ένα γάτο. Ε, τότε θα παραδειγματιστεί πάρα πολύ ε, κόσμο. Ε, ο νόμο, από όσο γνωρίζω, προνοεί ποινή φυλακή. Εξού και έχει επιβληθεί με αναστολή. Ε, τώρα, δεν γνωρίζω κατά πόσον, ούτε έχω ακούσει κατά πόσον υπάρχει συζήτηση για αύξηση αυτή τη ποινή, είτε χρηματική είτε ε, ποινή φυλάκιση. Ε, αυτό που γνωρίζω είναι ότι ε, οι υποθέσει που υπάρχουν στο δικαστήριο είναι εκεί. Ε, ε, εάν δεν κάνω λάθο, υπήρχε μία απόφαση στο Λεμεσόν όπου είχε επιβληθεί ποινή φυλάκιση άμεση. Χωρί ε, αναστολή αυτή, ούτε ήταν χρηματικών των προστιμών. Δεν θυμάμαι τώρα ποια χρονολογία ήταν. Ε, απλά μπορώ να σα πω βέβαια ότι υπάρχουν υποθέσει στα δικαστήρια. Ε, τώρα, τι υπήρξε, τι υπάρχει, τι υπήρξε στη συγκεκριμένη περίπτωση και επιβλήθηκε κάποια ποινή, η οποία κατά, κατά τον κόσμο και με πληρέμπη επιφύλαξη μιλώ, γιατί δεν γνωρίζω τα γεγονότα. Η τα χαμηλή είναι κάτι το οποίο ε, είναι βάσει των γεγονότων που εκτέθηκαν στο δικαστήριο. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και σας που μας παρακολουθήσατε.